συνάντηση και όλοι οι συνάδελφοι διευθυντές πλην ενός με κάποια διαφοροποίηση είχατε πει το όχι στις εκδρομές των λυκείων, των 5 λυκείων για τα οποία συζητάμε. Και θα ήθελα να είμαι έτσι ξεκάθαρος όπως και εσείς, γιατί είναι κρίμα να υπάρχει μία αμφισβήτηση περί του τι λέω εγώ ή τι λένε οι κύριοι και κυρίες διευθυντές διευθύντριες στα παιδιά μου. Και αυτό τους ανέφερα και είμαι βέβαιος ότι αυτό ισχύει και οτιδήποτε άλλο δεν τους είπατε. Εάν κάποιος μαθητής θέλει μετά κάτι να πει, βεβαίως και από αυτό να τοποθετηθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Ίσως ήταν και ο κυρίαρχος λόγος που τους είπα ότι δεν νιώθω και ωραία να μου λέτε ότι στο σχολείο άλλα σας λέει η διεύθυνση και άλλα σας λέω εγώ. Κάτι το οποίο στο ελάχιστο επαναλαμβάνω και πιστεύω ότι ισχύει. Επί του κυρίαρχου θέματος. Όπως συζητήθηκε μεταξύ σας συνάδελφοι και το τονίζω αυτό ότι δεν είναι προσωπική μου μόνο θέση παρά το ότι είναι η πρόταση και έχω και βία ευθύνη ίδια ή ίσως κάτι παραπάνω οι λόγοι για τους οποίους φτάσαμε στην προηγούμενη συνάντηση και απόφαση είναι δύο νομίζω εξίσου σημαντικοί και ουσιοδέστατοι και νομικά κατοχυρωμένοι. Με μία γραμμή θα ήθελα να πω την εικόνα, τη στεναχώρια, τον προβληματισμό, για να μείνω μόνο σε αυτές τις λέξεις, που είχατε και εσείς διευθυντές, να μου επιτρέψετε να πω και η κοινωνία μας, σχετικά με την κατάσταση των σχολείων μας, τις ημέρες της κατάληψης. Μια κατάσταση που άλλοι τη λένε θεσμό, εγώ τη λέω καταστροφική διαδικασία που έχει κλείσει 20 ετία φέτος. Μπορώ να πω δε ότι φέτος, παρά το ότι οι μέρες μπορεί να ήταν λιγότερες, η εικόνα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και εδώ μόνο λέξεις θα αναφέρω. Θα αναφέρω τη λέξη νοποσία και δεν μπορείτε να την αρνηθείτε. Ίσως έχει δημιουργηθεί και κάποια παρεξήγηση μεταξύ αυτών που υπόθηκαν εδώ στη συνάντηση των διευθυντών και σε αυτό που ίσως κατάλαβαν τα παιδιά, θα ήθελα λίγο να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Συμφωνώ απόλυτα με τους προηγούμενους διευθυντές ως προς την κατάληψη. Και έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου και την ξέρουν πολύ καλά και τα παιδιά, ότι η κατάληψη είναι ό,τι πιο καταστροφικό μπορεί να συμβεί μέσα στο σχολικό χώρο. Την έχω ζήσει από τη θέση της διευθύντριας 4 χρόνια. Και όσο πάμε, ειδικά η φετινή χρονιά ήταν για μας και πολύ κουραστική και φυσικά χειρότερη από τις προηγούμενες. Και νομίζω ότι κάποτε πρέπει να σταματήσει, κάποτε αμέσως πρέπει να σταματήσει, διότι μέσα στα σχολεία δεν μπορεί να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, όταν την Τρίτη το πρωί, τα παιδιά, την Τρίτη περίπου το μεσημέρι, τα παιδιά ήρθαν στο γραφείο μου και με ρώτησαν τι έγινε, θα πάμε εκδρομή. Να πω ότι ίσως ήταν λάθος χειρισμός, δεν ήμουν εντελώς ξεκάθαρη απέναντί τους. Τους είπα, παιδιά, κάναμε συνάντηση διευθυντών. Εκεί πέρα αποφασίσαμε όχι στην εκδρομή. Θα μας έρθει και κάποιο έγγραφο. Αυτό τους απάντησα. Και μάλιστα οι ίδιοι πριν καλά-καλά προλάβω να ολοκληρώσω, είπαν: εμείς θα πάμε στο διευθυντή και θα μιλήσουμε με εκείνον. Και δεν πρόλαβα να τους απαντήσω. Τους είπα, μάλιστα, πηγαίνετε 1:10 που θα χτυπήσει το κουδούνι όταν τελειώσει το ωράριο της ημέρας. Οι ίδιοι έφυγαν αμέσως και ήρθαν στο γραφείο του διευθυντή της εκπαίδευσης. Και μάλιστα. Είπα ότι η τρίτη τάξη, η οποία πραγματικά φέτος είχε ψηφίσει εναντίον της κατάληψης, ενώ η πρώτη και η δευτέρα πρωτοσταθούσε υπέρ, θα αδικηθεί αν δεν πάει η εκδρομή. Περιμένει. Οι καταλήψεις δεν γίνονται σωστά για εμένα προσωπικά. Γιατί για να γίνει μια σωστή κατάληψη και να διεκδικήσουμε τα πράγματά μας, πρέπει να το κλείσουμε εντελώς σχολείο για 1, 2, 3 χρόνια. Μόνο τότε θα υδρώσουν τα αυτιά των μεγάλων. Τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για το δικό μας σχολείο, για τη δική μας κοινωνία. Και εσείς. Μας φοβερίζετε λέγοντας δεν θα πάτε εκδρομές, δεν θα πάτε πολυήμεροι. Μας στερείτε τα όνειρα γιατί αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας και για κάτι καλό, για κάτι καλύτερο δικό μας. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί στις 30 Σεπτεμβρίου οι καθηγητές του σχολείου να βγάλουν απόφαση να μην συνοδεύσει κανένας. Ενώ έχουμε προβλήματα, γιατί να μας βοηθήσουν οι ίδιοι καθηγητές με το βάθος. Επειδή έχουν τελειώσει κάποια πανεπιστήμια και γνωρίζουν κάτι παραπάνω, δεν μας βοηθάνε, αλλά μας χαντακώνουν.
Είναι αυτό που είπα και στον κύριο Γεπτή όταν συναντήκαμε σήμερα στο σχολείο. Μου θυμίζει αυτή η κατάσταση τους Γερμανούς και τους Έλληνες. Επειδή υπήρχαν κάτι αντάρτες. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Δεν είναι υπερβολές. Υπήρχαν κάτι αντάρτες που βγήκαν για να πολεμήσουν για τα δικαιώματά τους και μπαίνανε οι Γερμανοί μέσα στα χωριά και βγάζανε όλους έξω και τους τα ρίζανε.